Γεια σας, ελπίζω να περνάτε φανταστικά. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τη χαλάρωση του δέρματος. Είναι ένα θέμα το οποίο ξέρω ότι απασχολεί πολλούς από εσάς, γιατί μου έχετε στείλει πολλά τέτοια μηνύματα. Φυσικά θα μιλήσουμε για το πώς συμβαίνει αυτό και γιατί συμβαίνει στο δέρμα μας, αλλά και πώς μπορούμε να κάνουμε σύσφιξη στο δέρμα μας και ποια προϊόντα μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά να πούμε γιατί έχουμε χαλάρωση στο δέρμα μας. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί υπάρχει φυσική γύρανση. Και η φυσική γύρανση είναι κάτι αναπόφευκτο, είναι κάτι το οποίο θα περάσουμε όλοι μας. Με τα χρόνια αυτό που συμβαίνει είναι ότι χάνουμε όγκο από το πρόσωπό μας, φεύγει το λίπος, δεν έχουμε τόσο πολύ λίπος και δεν γίνεται τόσο γρήγορη ανανέωση του κολαγόνου. Και φυσικά μεγάλο ρόλο παίζει και η βαρύτητα, οπότε καταλαβαίνετε ότι το δέρμα πέφτει. Όσον αφορά τώρα τη βαρύτητα, κάτι το οποίο θέλω να πω και είναι αρκετά σημαντικό, ένα λιπαρό δέρμα έχει πιο έντονη χαλάρωση από ότι ένα ξηρό δέρμα. Και αυτό είναι λογικό, γιατί προφανώς είναι πιο βαρύ το λιπαρό δέρμα. Το λιπαρό δέρμα παθαίνει μια χαλάρωση, ενώ το ξηρό δέρμα έχει πιο έντονες ρητίδες με το πέρασμα του χρόνου. Οπότε δεν είναι τι είναι καλύτερο και τι είναι χειρότερο, απλά σας λέω ότι το λιπαρό δέρμα είναι πιο λογικό να έχει μια έντονη χαλάρωση σε σχέση με ένα ξηρό δέρμα. Ένας άλλος λόγος που μπορεί να υπάρχει χαλάρωση στο δέρμα και αρκετά έντονη χαλάρωση είναι σε περίπτωση που έχουμε χάσει πολύ σύντομα πολλά κιλά. Και επίσης πολύ σημαντικοί λόγοι που μπορεί να έχουμε χαλάρωση και πρέπει να σκεφτόμαστε σε περίπτωση που θέλουμε να αλλάξουμε λίγο τα πράγματα και να κάνουμε το δέρμα μας να μην είναι τόσο χαλαρωμένο, είναι η έλλειψη ύπνου, η κακή διατροφή, το κάπνισμα και πώς συμπεριφερόμαστε στο δέρμα μας. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το δέρμα μας δεν το τραβάμε, γενικά το συμπεριφερόμαστε ευγενικά και με μια αγάπη, γιατί αλλιώς θα πάθουμε χαλάρωση και αυτό δεν γίνεται μέσα σε μια μέρα. Αλλά αν το κάνεις αυτό για δεκαετίες, το τραβάς, το τρίβεις με πάρα πολύ έντονο ρυθμό κτλ, μετά από κάποια χρόνια θα έρθει χαλάρωση. Ένας άλλος πολύ σημαντικός λόγος που μπορεί να έχουμε χαλάρωση είναι και ο ήλιος. Αυτό που λέμε ότι σταφίδιασε είναι, παιδιά, λογικό. Δεν είναι μόνο οι ρητίδες, είναι και η χαλάρωση που έρχεται από το να εκτεθούμε στον ήλιο και ειδικά όταν μιλάμε για υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Αλλά πριν ξεκινήσω με τους τρόπους που μπορούμε να κάνουμε σύσφιξη, να σας πω ότι η χαλάρωση είναι κάτι το οποίο θα έρθει. Εμείς μπορούμε να προλάβουμε κάποια πράγματα, αλλά μέχρι ένα συγκεκριμένο βαθμό. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να διατηρούμε το πρόσωπό μας και το δέρμα μας σε μια καλή κατάσταση αναλόγως την ηλικία μας και το lifestyle μας. Φυσικά υπάρχουν λύσεις οι οποίες είναι πολύ πιο επεμβατικές και είναι πάρα πολύ καλές. Μπορείτε να κάνετε ένα facelift. Μπορείτε να κάνετε νήματα και μπορείτε να κάνετε και λέιζερ. Είναι λύσεις που φυσικά είναι πολύ καλές, γίνονται σε ένα ιατρείο και είναι αρκετά επεμβατικές. Και δεν γίνονται σε καθημερινή βάση, εννοείται. Τις κάνετε μία φορά και κρατούν αρκετά χρόνια. Επίσης, μία άλλη λύση είναι φυσικά το microneedling, το οποίο εγώ προτείνω κιόλας να κάνετε όμως σε γιατρό. Και να μην το κάνετε μόνοι σας στο σπίτι. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να το κάνετε για πιο φθηνά κτλ. Εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης. Εγώ προτείνω να το κάνετε σε ένα ιατρείο, σε άτομο το οποίο ξέρει, με εργαλεία τα οποία είναι καθαρά και ειδικά για αυτή τη διαδικασία. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα βοηθήσει στη χαλάρωση, αλλά και πάλι δεν είναι κάτι το οποίο κάνεις στο σπίτι σου συστηματικά μόνος. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε προφανώς για πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας και θα βοηθήσουν πάρα πολύ με τη σύσφιξη του δέρματος. Το πρώτο που θα σας πρότεινα είναι φυσικά το Nu Face. Το Nu Face είναι ένα εργαλείο, ένα gadget, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω μιλήσει αρκετά στο κανάλι για αυτό. Φυσικά μπορείτε να μην χρησιμοποιήσετε το Nu Face, μπορείτε να πάρετε κάποια άλλη συσκευή με microcurrents. Το Nu Face είναι μία από αυτές, υπάρχει και το Bear, υπάρχουν και άλλες συσκευές, αλλά όλες κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, το οποίο σε 5 με 10 λεπτά σου ανασηκώνει το δέρμα, βοηθάει στο να φανούν τα κόκαλα του προσώπου και βοηθάει και πάρα πολύ και με τις ρητίδες. Η λέξη κλειδί εδώ είναι συστηματικότητα. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το κάνεις συνέχεια. Θα το κάνετε τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα και δεν θα το σταματήσετε ποτέ. Και αυτό είναι γιατί το δέρμα είναι ένα ζωντανό όργανο. Δεν γίνεται να πάρεις ένα τέτοιο εργαλείο, να το κάνεις ένα μήνα και να πιστέψεις ότι θα σου κρατήσει το αποτέλεσμα για 15 χρόνια, ας πούμε. Επειδή τα κύτταρα του δέρματος ανανεώνονται συνέχεια, αυτό το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ παροδικό. Οπότε θα πρέπει να το κάνετε συνέχεια. Αλλά
Θα δείτε πολύ ωραία αποτελέσματα με το Nu Face. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα προτείνω. Το δεύτερο που προτείνω για σύσφιξη είναι το μασάζ προσώπου και οι μαλάξεις. Μπορείτε να κάνετε μασάζ προσώπου με διάφορους τρόπους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε ένα γκουασά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ρόλερ ή και τα χέρια σας. Έχω κάνει βίντεο και για τα τρία αυτά είδη μασάζ προσώπου. Η επιλογή είναι δική σας. Σίγουρα προτείνω να το κάνετε. Και πάλι εδώ θα μιλήσω για τη λέξη κλειδί που είναι το συστηματικά. Δεν πρέπει να το σταματήσετε ποτέ και θα πρέπει να το κάνετε αρκετές φορές μέσα στην εβδομάδα. Αλλά και πάλι θα δείτε πολύ ωραία αποτελέσματα με το μασάζ προσώπου, κυρίως γιατί μιλάμε για μυς και μιλάμε για σωστή αιμάτωση του προσώπου. Οπότε, όποτε μιλάμε για αυτά, να ξέρετε ότι θα γίνει πολύ καλή δουλειά με τη σύσφιξη. Τρίτος τρόπος που προτείνω είναι φυσικά μία LED μάσκα με κόκκινο φως. Το κόκκινο φως είναι το φως το οποίο είναι καλό για αντιγύρανση, βοηθάει πάρα πολύ με τις ρητίδες, αλλά βοηθάει πολύ και με τη σύσφιξη του δέρματος. Εγώ έχω αυτή τη LED μάσκα, την έχω κάποια χρόνια τώρα και τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Μου αρέσει και όντως κάνει δουλειά. Αυτό που θα σας πρότεινα εγώ στην αγορά μιας τέτοιας μάσκας είναι να δείτε τα reviews και γενικά αν είναι από κάποια καλή εταιρεία η οποία είναι αναγνωρισμένη. Αλλά να ξέρετε ότι βοηθάει πάρα πολύ, εμένα μου αρέσει. Αυτά τα εργαλεία, τα gadget τα οποία έχω σε σχέση με την αντιγύρανση όντως κάνουν δουλειά και είναι μια επένδυση. Και τώρα πάμε σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο είναι το κομμάτι κολαγόνο. Είναι αυτό το οποίο βοηθά το δέρμα να φαίνεται έτσι πολύ σφριγγυλό και πάρα πολύ ωραίο. Σε περίπτωση που θέλετε να αγοράσετε κάποια προϊόντα τα οποία περιέχουν κολαγόνο, μην νομίζετε ότι αυτά θα απορροφηθούν από το δέρμα και θα προσφέρουν κολαγόνο στο δέρμα. Το μόνο που μπορούν να κάνουν τα προϊόντα με κολαγόνο είναι μια ενυδάτωση που ναι μεν θα βοηθήσει στην αντιγύρανση, αλλά δεν είναι αυτό το ότι βάζω κολαγόνο στο δέρμα μου και το παίρνει το δέρμα μου και το απορροφάει. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Για να γίνει ανανέωση κολαγόνου στο δέρμα θα πρέπει να του βάλουμε κάποια συστατικά ή θα πρέπει να κάνουμε μια διεργασία στο δέρμα μας που θα βοηθήσει στην παραγωγή του κολαγόνου. Ένα τέτοιο συστατικό φυσικά είναι η τρετινοίνη, η ρετινόλη και τα ρετινοειδή. Εγώ θα σας δείξω αυτή τη στιγμή το αγαπημένο μου προϊόν, το οποίο έχει ρετιναλδεΐδη. Είναι το A-Game από την εταιρεία Geek & Gorgeous. Όσοι με παρακολουθείτε στο Instagram, ξέρετε ότι τους επόμενους μήνες θα γίνουν κάποιες αλλαγές στα προϊόντα με ρετινόλη. Λίγο στενάχωρο αυτό το οποίο έγινε και αυτό είναι ότι θα αποσυρθούν πολλά προϊόντα τα οποία περιέχουν ρετινόλη, όχι άλλα ρετινοειδή, μόνο ρετινόλη. Οπότε σας δείχνω τώρα ρετιναλδεΐδη, η οποία δεν θα αποσυρθεί και είναι πιο δυνατή από τη ρετινόλη. Φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλα ρετινοειδή τα οποία είναι πιο ήπια, αλλά αυτό σε περίπτωση που έχετε ευαίσθητο δέρμα ή γενικά φοβάστε τα πολύ δυνατά ρετινοειδή. Αλλά σε περίπτωση που θέλετε να δείτε όντως μία αλλαγή με τη σύσφιξη, εγώ προτείνω να πάτε σε πιο δυνατά ρετινοειδή, όπως είναι η ρετιναλδεΐδη. Επίσης, εγώ προτείνω πάρα πολύ και τα πεπτίδια. Τα πεπτίδια, ειδικά τα πεπτίδια χαλκού, βοηθούν αρκετά με το θέμα της σύσφιξης του προσώπου. Είναι πολύ ωραία γιατί κάνουν το δέρμα να φαίνεται πιο παχύ, πολύ πιο σφριγγυλό και ελαστικό. Ένα προϊόν το οποίο μου αρέσει πολύ και έχει πεπτίδια χαλκού είναι το Buffet Copper Peptides. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου προϊόντα της The Ordinary και όντως κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και τώρα πάμε στα αντιλιακά. Φυσικά, όπως σας είπα, ο ήλιος είναι πολύ μεγάλος εχθρός του δέρματος, οπότε προτείνω σίγουρα να πάρετε κάποιο αντιλιακό και να το φοράτε καθημερινά. Εννοείται ότι θα δείτε γύρανση και χαλάρωση και γενικά πάρα πολλά προβλήματα εάν κάνετε ηλιοθεραπεία, ακόμα και αν βάζετε αντιλιακό. Το θέμα είναι να προσέχουμε γενικώς, αλλά και να βάζουμε και αντιλιακό. Πριν λίγες μέρες έκανα ένα βίντεο με τα αγαπημένα μου αντιλιακά προσώπου, θα σας το έχω στην περιγραφή για να το δείτε, αλλά θέλω να σας δείξω αυτό που χρησιμοποιώ αυτές τις μέρες και είναι από την εταιρεία Iliocare, είναι φανταστικό, είναι πάρα πολύ ωραίο, εμένα μου αρέσει γιατί ταιριάζει σε πολλά δέρματα και είναι πολύ matte, αλλά μου αρέσει και αυτό το stick, το οποίο εγώ το χρησιμοποιώ για ανανέωση και είναι πάρα πολύ πρακτικό και εύκολο, είναι από την εταιρεία Scenic. Όσον αφορά τώρα την απώλεια βάρους, ναι, θα βοηθήσουν όλα αυτά τα οποία λέμε σε αυτό το βίντεο, αλλά αυτό εξαρτάται πάρα πολύ και από την ποιότητα του δέρματος, το lifestyle και το άτομο γενικά. Κάτι το οποίο όμως θα πρότεινα εγώ σε όλες τις περιπτώσεις, σε περίπτωση που θέλετε να δείτε όντως διαφορά με την σύσφιξη του δέρματος, αλλά και με την υγεία του δέρματος, είναι να καταναλώνετε προϊόντα και τρόφιμα τα οποία περιέχουν πολύ κολαγόνο. Γενικά πρωτεΐνη,
Η πρωτεΐνη είναι πάρα πολύ καλή, αλλά ειδικά κολαγόνο, όπως είναι ας πούμε οι διάφοροι ζωμοί. Και τέλος θα μιλήσω για το lifestyle και ειδικά τον ύπνο. Ο ύπνος είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι στο θέμα χαλάρωση δέρματος. Εάν δεν κοιμάστε σωστά θα φαίνεστε πάρα πολύ κουρασμένοι και θα υπάρχει όντως χαλάρωση στο δέρμα σας. Οπότε βοηθήστε λίγο τον εαυτό σας, κοιμηθείτε. Είναι και θέμα υγείας αυτό το πράγμα, το οποίο προφανώς φαίνεται και στο πρόσωπο και στο δέρμα μας. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο. Φυσικά, εάν έχετε επιπλέον απορίες, μπορείτε να μου τις αφήσετε από κάτω στα σχόλια ή να μου στείλετε στο Instagram ή στο TikTok και εμείς θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα στο επόμενο. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!